Οι οργανωμένες επιθέσεις που προσπάθησε να κάνει. Είναι όμως και αυτή μια επιλογή ίσως του προπονητή και των παιχτών για να περάσει, όπως είπα και νωρίτερα, η μπόρα. Ο Αλεξίου χάνει την κεφαλιά από τον Μπατίστα, σουτάρει ο Δημητριάδης και ο μόνιμος σκόρερ της ΑΕΚ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για να γίνει στο 27 το ΑΕΚ ΠΑΟΚ 1-0. Πανηγυρισμοί, ενθουσιασμός, καπνογόνα, μεγάλη χαρά για την ΑΕΚ που άνοιξε το σκορ για τους οπαδούς της με τον Βασίλη Δημητριάδη. Ποιον άλλο θα έλεγε κανείς. Και ξανά η φάση. Γίνεται η σέντρα. Ο Μπατίστα προλαβαίνει τον Αλεξίου και ο Δημητριάδης κατευθείαν. Ο άνθρωπος ξέρει να βάζει γκολ. Δεν μπόρεσε να περάσει ο Μπατίστα, του πήρε την μπάλα. Η ΑΕΚ στην αντεπίθεση, αλλά είναι 2-2. Πολύ ωραία η μεταβίβαση για τον Σαββίδη. Η ΑΕΚ κοντά στο δεύτερο γκολ. Ο Σαββίδης πλασάρει τον Γκάμπριτς. Είναι 2-0. Απόλυτος ευνηδιασμός από μια πολύ καλή ομάδα του πρωταθλήματος. Τη χαρακτήρισα το περασμένο Σάββατο στη Ριζούπολη την καλύτερη και πιο οργανωμένη της τελευταίας τριετίας ή αν θέλετε τετραετίας και αποδεικνύεται ότι είναι σωστό. Όχι επειδή το λέω, αλλά το λέει ο περισσότερος κόσμος, η αντικειμενική τουλάχιστον φίλαθλοι. Γιώργος Σαββίδης, ΑΕΚ 2-0 τον ΠΑΟΚ. Βασιλόπουλος για την ΑΕΚ βρίσκει το Σαββίδη. Η επιλογή του Κύπριου να δούμε ποια θα είναι. Μια συρτή πάσα, τη βλέπετε στον Κλόπα, ο Μπατίστα, πολύ ωραία. Κλόπας κάνει το σούτ, μπάλα στη γωνία. Τι ωραίο γκολ, χειροκροτήστε τον. Καταπληκτικός ο Αμερικάνος, όταν πιάνει σούτ έξω από την περιοχή χάνεται η μπάλα. Φρανκ Κλόπας λοιπόν με αυτή την παλιά του Μπατίστα, με αυτή την έξυπνη κίνηση, 3-0 η ΑΕΚ, ενώ συμπληρώσαμε 35 λεπτά στο δεύτερο μέρος. Ξανά η φάση. Βλέπετε το τακουνάκι από τον Μπατίστα, ξερό, επαγγελματικό το σούτ στη γωνία του Κάπης που δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Η ΑΕΚ 3-0, πανηγυρική νίκη στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ξανά η φάση, Μπατίστα, περιμένει τον Κλόπα, του γυρίζει την μπάλα, αποφεύγει δηλαδή τον Λαγωνίδη. Αφού θέλουμε 5 λεπτά για να τελειώσει, είναι απίθανο να αλλάξουν τα πράγματα, αλλά δεν έχασε και τις ελπίδες του για καλή πορεία. Έγινε το σουτ και η μπάλα στα δίχτυα. Πολύ ωραίο το γκολ από τον Μίλαν Τζούρτζεβιτς. 3-1, εδώ ο Πάκος του ΠΑΟΚ δεν το χαίρεται καθόλου. Ξανά η φάση. Ο Τζούρτζεβιτς που έστειλε την μπάλα στα δίκτυα του Μίνου και μείωσε σε 3-1.